Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι πολύ καλά, όπως βλέπετε πήρα λίγο χρωματάκι, ας πούμε ρε παιδί μου, κάηκε και λίγο εδώ, χαμός, παραλίτσα και τέτοια πράγματα. Όπως διαβάσατε και από τον τίτλο σας, ήρθα με βίντεο φωτιά, γιατί πραγματικά μου το ζητήσατε και μου το χίλιο ζητήσατε να κάνουμε αυτό το βίντεο, και επειδή έφτασε τέλος Μαΐου και συνειδητοποίησα ότι βίντεο για collection δεν σας έχω κάνει, είπα να έρθω με αυτό το βίντεο λοιπόν και πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλεις ένα, θέλεις δύο, θέλεις τρία. Δεν είναι μόνο τόσα όμως, είναι πολύ περισσότερα μαύρα, μαύρα, κατήμαυρα eyeliner. Εδώ τώρα θα δούμε τι ισχύει και ποιο είναι το καλύτερο για να αγοράσετε. Είπα να ξεκινήσω με τα στυλό eyeliner και μετά να συνεχίσω με τα υπόλοιπα. Θα ξεκινήσω αρχικά με ένα στυλό eyeliner της Maybelline. Το συγκεκριμένο είναι το Curvy Tude Eyeliner. Όπως βλέπετε είναι έτσι πλαγιαστό. Δεν το πήραξα, δεν το έσπασα, δεν το έκανα κάτι. Λοιπόν, ξεβιδώνει. Έχει πάρα μα πάρα πολύ ψηλή μυτούλα. Και πάμε να δούμε λίγο πώς δουλεύει. Ακουμπώντας το βλέπουμε ότι δεν έχει ιδιαίτερα πολύ μεγάλη χρωστική. Η αλήθεια είναι πως είναι πάρα πολύ λεπτομερές. Αν το κουνήσω άλλη μια φορά και πάω πάλι να το περάσω, βλέπω ότι πάλι το ίδιο σχεδόν. Έχει πολύ λίγη χρωστική. Ίσως αυτό δεν είναι και πολύ καλό, αλλά το ότι είναι έτσι σπαστό είναι πάρα πολύ βολικό για να τραβήξουμε μια ωραία γραμμή. Τώρα εγώ ας πούμε από αυτό πάνω θα τραβούσα σίγουρα και άλλο eyeliner, γιατί δεν μου φτάνει να είναι τόσο λίγο μαύρο. Οπότε είναι ένα μέτριο eyeliner για εμένα το συγκεκριμένο, μόνο το πως είναι μου αρέσει σαν κατασκευή θα πω. Αλλά μιχ, μέτριο. Συνεχίζω με Maybelline, το συγκεκριμένο είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα eyeliner, είναι το Hyper Easy. Πραγματικά όμως, και αυτό έχει πάρα μα πάρα πολύ λεπτό βουρτσάκι. Θα στάξει, oh no! Έφτιαξα και νύχι για σας, λοιπόν, δείτε τι ωραίο που είναι το βουρτσάκι του. Και αυτό, τώρα θα το βάλω εδώ δίπλα να το δείτε. Γιατί το προτιμώ σε σχέση με το άλλο εννοείται. Καταρχάς το προτιμώ γιατί είναι τριχούλες αυτά εδώ μπροστά και δεν είναι απλά σφουγγαράκι. Εγώ τα μισώ αυτά που έχουν σφουγγαράκι μπροστά. Αυτό που έχει τρίχες όμως, επειδή κατεβαίνει το μελάνι, γράφει απίστευτα παιδιά. Και εννοείται είναι ένα οικονομικό eyeliner το οποίο θα πρότεινα με τα χίλια. Συνεχίζω με κάτι που δεν είναι μαύρο, αλλά είναι γκρι, καφέ και μπλε γαλάζιο electric του big του στυλό. No promotion. Τα συγκεκριμένα είναι τα Hyper Precise. Η συγκεκριμένη απόχρωση η μπλε είναι η Sapphire Blue. Και το ακουμπάω για να δείτε λίγο πόσο ωραία γράφει αυτό το electric. Πόσο ωραία γράφει όμως αυτό το electric. Τέλειο πινελάκι, άσχετα που είναι σφουγγαράκι. Το λατρεύω. Τα βάζω πάντα προς τα κάτω για να τρέχει το μελάνι, για να μην μου στεγνώνει το σφουγγαράκι. Γιατί αν στεγνώσει μια φορά, παιδιά, τελείωσε μετά το σφουγγαράκι. Εκπληκτική απόδοση, το είδαμε κιόλας. Απλά να ξέρετε, σβήνουνε σχετικά εύκολα. Δεν κρατάνε πάρα πολύ. Δείχνω και το καφέ. Το καφέ το χρησιμοποιήσει και σε βίντεό μου. Είναι σχεδόν σαν μαύρο, αλλά δεν είναι μαύρο, δηλαδή. Συγκριτικά με αυτά θα το καταλάβετε. Και όλος παραδόξως από αυτή τη σειρά δεν έχω το μαύρο του. Και παίρνω και το γκρι. Το οποίο η αλήθεια είναι πως δεν το έχω φορέσει ποτέ μου. Γιατί το γκρι ρε παιδί μου. Γενικά ούτε σκιές γκρι φοράω. Ούτε γκρι eyeliner. Τώρα τι να βάλεις γκρι eyeliner. Λίγο μουντό μου φαίνεται, δεν ξέρω. Εσείς θα το βάζατε. Πείτε μου αν φοράτε γκρι eyeliner και πώς το συνδυάζετε. Γιατί εγώ το έχω 2 χρόνια αυτό το πράγμα και δεν το έχω βάλει ποτέ. Αλλά παρόλα αυτά γενικά όλη η σειρά είναι εκπληκτικά τέλεια. Άσχετα που δεν κρατάνε ρε παιδί μου πάρα πολύ. Αν βάλεις μια βάση από κάτω εννοείται κρατάει όλη μέρα. Αλλά αν θες να βάλεις μόνο ένα eyeliner και να μην βάλεις βάση. Έτσι και έτσι δεν θα το πρότεινα για τέτοια περίσταση. Αυτό. Συνεχίζουμε πολύ λατρεμένο
Kat Von D, Tattoo Liner. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι πραγματικά από τα πιο αγαπημένα μου στυλό που υπάρχουν ποτέ εκεί έξω. Άρχισε να ξεθοριάζει, η αλήθεια είναι τώρα, όμως η αλήθεια είναι πως είναι κατή μαύρο, αλλά λόγω του ότι το έχω καραχρησιμοποιήσει, να το, δεν με απογοητεύει ποτέ, η αλήθεια είναι. Εντάξει, βγαίνει πολύ πιο μαύρο, βγαίνει σαν αυτό, απλά η χρήση και η χρήση πρέπει να πάρουν ένα καινούριο νομίζω. Έχει το πιο ωραίο πινέλο που έχω δει ποτέ μου, είναι και αυτό τριχωτό, δεν είναι σφουγγαράκι. Και γι' αυτό το αγάπησα. Είναι αδιάβροχο, δεν πάει πουθενά, πουθενά όμως. Αν στεγνώσει και μετά τελείωσε. Απλά τώρα θέλει αντικατάσταση. Το προτείνω ανεπιφύλακτα, αν και είναι πιο ακριβό. Δηλαδή στην κατηγορία του, σε πιο φθηνό θα πρότεινα το Hyper Easy, ξεκάθαρα. Δηλαδή είναι πολύ κοντά, πολύ κοντά σε απόδοση. Συνεχίζω με τα μαύρα μου. Έρχεται αυτό το κατή μαύρο, αυτό δεν υπάρχει. Πιο κατά μαύρο eyeliner από αυτό δεν έχω βρει, να ξέρετε. Είναι από Tarte, αλλά έχει σφουγγαράκι. Και βλέπουμε ότι δεν είναι και τόσο λεπτούτσικο, το βλέπουμε όλοι. Λοιπόν, αλλά δείτε λίγο εδώ. Χαμός, χαμός. Και αυτό είναι αδιάβροχο, να ξέρετε. Και επίσης, στο πίσω μέρος του έχει και το αδιάβροχο του μολυβάκι, το οποίο εννοείται είναι μαύρο. Η αλήθεια είναι πως είναι ένα πάρα μα πάρα πολύ ωραίο eyeliner. Δεν λέω ότι είναι και από τα αγαπημένα μου, όμως. Δηλαδή, συνήθως δεν το προτιμώ στα μακιγιάζ μου, αυτό θα πω. Είναι αδιάβροχο, δηλαδή κρατάει πάρα πολύ, μπορεί να κρατήσει όλη μέρα και αυτά. Απλά και μόνο που έχει σφουγγαράκι για μένα είναι έτσι και έτσι. Συνεχίζω με ένα ακόμα eyeliner από Huda Beauty. Είχε γίνει πάταγος τότε όταν είχε βγει και αυτό απ' τη μία έχει το μολύβι του, όπως θα δούμε, το οποίο είναι και αυτό πολύ μαύρο. Πιο μαύρο από το άλλο, είναι κάρβουνο το συγκεκριμένο μολύβι. Αδιάβροχο κι αυτό, αλλά παρά είναι αδιάβροχο, κάτι που εμένα με χαλάει πάρα πολύ, ειδικά στο eyeliner του, γιατί μου πετρώνει τις βλεφαρίδες και μετά δεν μπαίνει μάσκαρα. Και αν κολλήσουν μεταξύ τους, τελείωσες. Σκεφτείτε η μαμά μου που της αρέσει πάρα πολύ, βάζω και στο χέρι μου ταυτόχρονα. Είναι αυτό εδώ. Η μαμά μου που της αρέσει τόσο πολύ, πρώτα βάζει μάσκαρα και μετά βάζει το eyeliner, κάτι που... Ναι, οκ, δεν συνάδει, γιατί μετά από λίγο, αλλά από το να τις πετρώσουν οι βλεφαρίδες, προτιμάει, ας πούμε, να έχει βάλει τη μάσκαρά της και μετά από πάνω να βάλει το eyeliner. Αλλά γενικά δεν το προτείνω για κανέναν λόγο, ούτε για τα λεφτά του, ούτε για το... Μόνο καλό αποτέλεσμα έχει, αλλά στην τελική, ρε φίλε, άμα είναι να μου πετρώσεις όλες τις βλεφαρίδες και να είναι κολλημένες μεταξύ τους, τι νόημα έχει να έχω ωραίο eyeliner. Συνεχίζω με δύο αστεράκια. Αρχικά ξεκινάμε αυτό που πήρα πρώτο-πρώτο. Είναι από Kryolan το Ebony, το cream eyeliner. Είναι εξαιρετικό, εξαιρετικό. Είναι αρκετά αδιάβροχο. Έχει πάρα πολύ μεγάλο pigmented. Τώρα αμέσως θα σας δείξω και πώς γράφει. Το έχω πάνω από 5 χρόνια το συγκεκριμένο, το έχω ενεργοποιήσει κιόλας ξανά με το Makeup Blend. Λοιπόν, παίρνω λίγο να σας δείξω πόσο ωραία γράφει. Και να ξέρετε ότι με τα cream eyeliner μπορείτε να κάνετε και πάρα πολύ ωραίο σβήσιμο, σαν σβησμένο eyeliner που λέμε εμείς. Λοιπόν, είναι αυτό, βλέπετε πόσο pigmented είναι τα cream eyeliner σε σχέση με ένα... Απλό, γι' αυτό και εμείς δεν προτιμάμε γενικά οι makeup artists τα στυλό. Αλλά γενικά κάποιες φορές που θες να κάνεις κάτι πιο γρήγορο και πιο λεπτούτσικο, είτε βασικά εντάξει, λεπτούτσικο βασικά κάνεις καλύτερα με το cream eyeliner, αλλά εννοείται για σβησμένο eyeliner και σκιά μπλενταρισμένη με το eyeliner σου, πάντα cream eyeliner, πάντα. Συνεχίζω με κάτι που σας έδειξα πολύ πρόσφατα και ναι, είναι το αγαπημένο μου, μπήκε στην κατηγορία των top eyeliner για μένα. Inglot και πάλι Inglot. Λοιπόν, παιδιά, το συγκεκριμένο eyeliner, δεν θα την πω τη λέξη, αλλά είναι τόσο μαλακό, τόσο μαύρο. Τώρα θα δούμε εδώ. Πείτε μου, συγκρίνεται με κάνα άλλο. Πείτε μου, όχι πείτε μου. Καλά, και επίσης κάνει το καλύτερο σβήσιμο από όλα, όπως έχετε δει στα τελευταία μου βίντεο που το χρησιμοποίησα.
Είναι το πιο αδιάβροχο από όλα. Πρώτη φορά βάζω eyeliner μέσα στην εσωτερική υγρή γραμμή και πραγματικά δεν κουνιέται όμως. Είναι ό,τι καλύτερο και οικονομικό για το βαζάκι του, αν σκεφτείτε πόσο θα κρατήσει όλο αυτό. Αφού τελειώσαμε με όλα τα μαύρα στυλό και gel eyeliner που είχα, θα συνεχίσω με ένα ιδιαίτερο. Το συγκεκριμένο, παιδιά, είναι από Kiko Milano. Είναι το Super Color, είναι waterproof eyeliner και είναι στην απόχρωση τη χρυσή, αυτή είναι εδώ που βλέπετε. Λοιπόν, θα βάλω λίγο εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι πως το πήρα πρόσφατα και δεν το έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Αλλά, να ξέρετε πραγματικά, επειδή το είχα βάλει στο χέρι μου, είναι super waterproof και έχει πάρα πολύ ωραίο πινελάκι. Πάρα πολύ ωραίο. Και είναι πολύ διακριτικό, δηλαδή... Okay. I like it. Τέλος, θα πάρω στα χέρια μου όλα τα aqua liner μου, τα οποία λατρεύω και αγαπώ. Και θα σας τα τεστάρω όλα, αν και αυτά τα δύο τα είδατε πολύ πρόσφατα σε βίντεο. Θα σας τεστάρω και αυτά τα δύο τα οποία δεν τα έχω δείξει ποτέ σε βίντεό μου, είναι τη Σούβα τα συγκεκριμένα. Εννοείται μπλεντάρονται με νερό από τη στιγμή που είναι aqua liner. Και πάμε να δούμε λίγο πώς ενεργοποιούνται. Λοιπόν, εγώ προσωπικά βάζω μέσα στο καπάκι λίγο νεράκι, βουτάω ένα πινέλο με το οποίο θέλω να δουλέψω και πάω σαν νερομπογιά, παιδιά, κυριολεκτικά σαν νερομπογιά. Και το αναμειγνύω λίγο να το ενεργοποιήσω και βλέπουμε ότι κατευθείαν. Και μάλιστα τα συγκεκριμένα είναι και UV, δηλαδή αν πάτε σε κανένα παρτάκι και φοράτε κανένα τέτοιο eyeliner, φωσφορίζεται full και είναι top, πραγματικά είναι top. Και πραγματικά, τι να σας πω, ναι, ok, είναι σταθερά μέχρι να τα βρέξεις, εννοείται, έτσι, γιατί είναι aqua liner, αν το βρέξεις το aqua liner τελείωσε, αλλά είναι πάρα μα πάρα πολύ σταθερά αλλιώς. Αν, ας πούμε, δεν κλάψεις, δεν βραχείς ή τέτοια, είναι υπερβολικά σταθερά. Και εννοείται το ότι φωσφορίζουν είναι ακόμη πιο δελεαστικό, θα έλεγα. Η συγκεκριμένη απόχρωση που χρησιμοποίησα είναι η Dance Party, καταλαβαίνετε το λόγο. Και συνεχίζω με το Acid Trip, το οποίο είναι το πορτοκαλί. Δεν φαίνεται τόσο φωσφοριζέ, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ φωσφοριζέ. Και αυτό μπαίνει εδώ. Παιδιά, πραγματικά δεν φαντάζεστε πως φωσφορίζει και η κάμερα δεν το πιάνει. Είναι top φωσφοριζέ. Δεν ξέρω πώς θα σας το περιγράψω. Πώς είναι δυνατόν να μην το πιάνει. Το βγάζει ένα... πολύ κακό. Πάντως να ξέρετε, μα έτσι κάπως το βλέπετε ότι φωσφορίζει, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο χάνεται από τα χρώματα. Να, εδώ φαίνεται. Είναι τα αγαπημένα μου eyeliner αυτά, πραγματικά, ειδικά για πάρτι. Δηλαδή τύπου, τι να σας πω, reworks και τέτοια. Νταμπαντουμπά. Ανυπομονώ να πάμε σε ένα πάρτι και να τα βάλω. Βέβαια τα έχω χρόνια, τα έχω ξαναβάλει σε ένα πάρτι της κολλητής μου που είχαμε κάνει με UV light. Και φυσικά έχουμε και από Blurry, το συγκεκριμένο είναι το Metallic Liner, η απόχρωση 007. Το βάζω εδώ δίπλα να το δείτε. Πόσο μεταλλικό πια. Είναι εκπληκτικό και μένει ακριβώς όπως το βλέπετε πραγματικά. Και μετά από την ίδια εταιρεία έχουμε το Twin Liner, η απόχρωση 006. Θα πάρω πρώτα το τυρκουάζ που έχει δίπλα. Να μπείτε να δείτε που έχω κάνει και μακιγιάζ με αυτά εδώ τα χρώματα. Και είναι εκπληκτικό. Πω, πω. Έχει τελείως, είναι τελείως pigmented αυτά τα eyeliner, πραγματικά. Έχουν κάνει άψογη δουλειά. Και το διπλανό το καφέ που βγαίνει απίστευτα ωραίο. Και στο μάτι φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Θα το βάλω δίπλα στο καφέ για να το δείτε. Είναι λίγο πιο chocolate σε σχέση με το άλλο. Είναι τέλειο. Γενικά τα βλέπετε τα χέρια μου. Έχω λίγα eyeliner εγώ.
Πάλι καλά δεν έβαλα και τα μολύβια σε αυτό το βίντεο. Πάλι καλά να λέτε, γιατί δεν θα τελειώναμε ποτέ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα eyeliner μου. Ελπίζω να σας βοήθησα στο τι να ψωνίσετε. Ελπίζω να δοκιμάσετε κάποια πράγματα και να μου στείλετε τις εντυπώσεις και τις δικές σας. Και φυσικά αν έχετε κάποιο eyeliner να μου προτείνετε, να μου το προτείνετε. Σήμερα είδα ένα eyeliner από Gimme Lashes και πραγματικά νομίζω θα το πάρω. Το οποίο είναι eyeliner και κόλλα μαζί. Και εννοείται αν το πάρω θα σας το δείξω. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και τα λέμε την επόμενη Κυριακή. Μέχρι τότε φιλάκια πολλά.